από τις κρίσεις υπάρχουν αλλαγές. Δημιουργούνται καινούργιες ταυτότητες και καινούργιες δομές. Είναι λοιπόν, όπως είπα, οι επιπτώσεις και τις ακούμε παντού, τις ακούμε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακούμε ότι αυξήθηκε η κατάθλιψη, ακούμε ότι αυξήθηκε το ποσοστό αυτοκτονιών, ότι έχουμε αύξηση των ψυχικών διαταραχών και ο μόνος δείκτης που ανεβαίνει έτσι θετικά ως προς την υγεία είναι ότι ελαττώνεται το ποσοστό των καρδιοπαθειών. Και αυτό γιατί αλλάζουν τελευταία οι ελληνικές διατροφικές συνήθειες. Δηλαδή δεν καταναλώνουμε πάρα πολύ κρέας. Αυτό είναι το ωφέλιμο της οικονομικής κρίσης. Η κρίση όμως συνέβαλε στον Έλληνα στο να... Αν σκεφτούμε, να σας το πω απλά, ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του τρόπο σκέψης και πάρα πολλές φορές από τότε που γεννηθήκαμε, με τις πεποιθήσεις που έχουμε, τις πυρηνικές, δηλαδή αυτές που έχουμε πάρει από πολύ μικρά παιδιά και έχουμε μάθει από την οικογένειά μας και τους γύρω μας, διαμορφώνουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης. Αυτός πολλές φορές μπορεί να είναι μονοπολικός τρόπος σκέψης. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που κινούνται ανάμεσα στο ναι και στο όχι και που κινούνται στην απολυτότητα. Υπάρχουν και άνθρωποι επίσης που ανάλογα με τις πεποιθήσεις του μπορεί να έχουν πιο πολυπολική σκέψη. Μπαίνει και η ιδέα του ναι μεν αλλά, ή το ίσως ή του μου φαίνεται, ή αποφεύγουν το ρήμα πιστεύω. Θα λέτε γιατί τα λέω όλα αυτά. Γιατί είναι σημαντικό για το πώς πάω στα παραπέρα, για το τι σημαίνει εκδήλωση ψυχοπαθολογίας και για το πώς τελικά εκδηλώνεται αυτή η ψυχοπαθολογία, η συμπτωματολογία. Πώς μπαίνει αυτή η διάγνωση που ακούμε όλοι γύρω μας, κατάθλιψη. Ο δυσλειτουργικός τρόπος σκέψης είναι αυτός που παράγει υπερβολικά συναισθήματα, λένε οι γνωστικοί οι ψυχολόγοι. Δηλαδή, ότι ανάλογα με το πώς σκεφτόμαστε, νιώθουμε. Και όταν οι άνθρωποι νιώσουμε υπερβολικά συναισθήματα, παράγουμε και συμπτώματα.